τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους καταναλωτές επιχειρεί να καταγράψει η έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Όπως προκύπτει, το πρώτο τρίμηνο του 2018 το 47% των επιχειρήσεων είχε πτώση του τζίρου, το 43% παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ενώ στο 10% παρατηρήθηκε αύξηση. Το 52% των επιχειρηματιών δηλώνουν ότι το επόμενο εξάμηνο δεν περιμένουν καμία μεταβολή στα έσοδα, ενώ το 65% είναι λίγο ή καθόλου αισιόδοξοι για το μέλλον των επιχειρήσεών τους. Από την αρχή του έτους, κατά μέσο όρο, 2 άτομα είδαν την έξοδο από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Στην ερώτηση προς τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα για το τι σκέφτονται να κάνουν το επόμενο εξάμηνο, το 46% απάντησε πως θα κρατήσει το προσωπικό που έχει. Εδώ θα θυμίσω βέβαια ότι στα παλαιότερα χρόνια σε αυτή την ερώτηση σωρευτικά το ποσοστό αυτών που απέλει ήταν πολύ μεγάλο. Άρα λοιπόν μπορεί να φαίνεται το 46% ένα ψηλό ποσοστό, αλλά ήδη έχουν μεσολαβήσει απολύσεις τα προηγούμενα χρόνια. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση σε ποσοστό 80%, οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι δεν θεωρούν πιθανό να βάλουν λουκέτο στην επιχείρησή τους μέσα στο έτος. Υπάρχει μια στασιμότητα, περιμένουμε λίγο ακόμα και τον τουρισμό και γενικά ο κόσμος δεν κινείται. Μέχρι το Φεβρουάριο ήταν στάσιμο, αλλά τώρα έχει αυτό το διάστημα του Φεβρουάριου και μετά για κάποιο λόγο που είναι προς τα κάτω. Στην έρευνα συμμετείχαν και καταναλωτές οι οποίοι έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις για το πώς βιώνουν την οικονομική κρίση. Το τελευταίο εξάμηνο του 49% είδε μείωση στο οικογενειακό του εισόδημα, ενώ το 43% δεν είχε καμία μείωση. 6 στους 10 δήλωσαν ότι αν τους δινόταν η ευκαιρία θα μετανάστευαν στο εξωτερικό για εργασία. Δύσκολα τα βγάζουν πέρα λοιπόν τα νοικοκυριά της Θεσσαλονίκης, με 6 στους 10 να δηλώνουν έτοιμοι να μεταναστεύσουν για μια καλύτερη επαγγελματική τύχη. Αυτό που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ότι αποτυπώνει αυτή η έρευνα θα ήταν στασιμότητα. Δεν θα έλεγα βελτίωση. Δηλαδή υπάρχει βέβαια το κομμάτι των επιχειρηματιών που πράγματι δείχνει ότι έχει αρχίσει να μετριάζει τις πόδινες, αν θέλετε, καταστάσεις της κρίσης όσον αφορά τις απολύσεις και την αισιοδοξία αλλά και τους τζίρους. Έχουν μετριαστεί κατά κάποιο τρόπο αυτά τα πράγματα από τη μία. Από την άλλη όμως το κομμάτι των καταναλωτών αυτό δεν έχει περάσει. Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 29 στις 30 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά σε δείγμα 500 επιχειρήσεων μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και σε 400 καταναλωτές.